Γιατί πρέπει να ανέβω στο βήμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, σε σχέση με την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, μου πέρασε κάτι από το μυαλό όταν έμαθα ότι θα προσέλθει στο... όταν ενημερώθηκα ότι θα προσέλθει στο βήμα ο κύριος Μητσοτάκης, σκέφτηκα να μην το πω, ωστόσο το γεγονός ότι έδωσε ένα προσωπικό τόνο στην ομιλία και εξέφρασε την, τη βούλησή του να εγγυηθεί προσωπικά για, την, για το μέλλον και την πορεία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μου επιτρέπει νομίζω να κάνω ένα σχόλιο ότι μάλλον η συγκεκριμένη ομιλία ήταν περισσότερο μια υπενθύμηση του ποιος είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και λιγότερο μια τοποθέτηση επί της ουσίας για τα ζητήματα της εκπαίδευσης. Τώρα, λοιπόν, τώρα, ναι, ναι, αυτά, σας αρέσουν. Λοιπόν, τώρα, νομίζω ότι η διαφορά μεταξύ της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαίρομαι που αντιδράτε, θα πει ότι μάλλον έχουμε χτυπήσει κάποιο νεύρο εδώ, έτσι. Λοιπόν, η διαφορά της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης νομίζω ότι αποτυπώνεται σήμερα πλήρως ανάγλυφα. Ποια είναι αυτή η διαφορά και σε τι συνίσταται? Στην περίπτωση της κυρίας Αντωνοπούλου, με την οποία άνοιξε την τοποθέτησή του ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι έχουμε? Έχουμε μία λανθασμένη, ομολογημένα λανθασμένη χρήση μιας διάταξης νόμου, την οποία να υπενθυμίσω ότι δεν ψήφισε μόνο η συμπολίτευση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Ακούστε, παρακαλώ. Ησυχία. Την είχατε δει. Λοιπόν, ησυχία. Ψηφίστηκε στις 14 Αυγούστου του 2015 από το σύνολο του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Κακός, και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο υπάρχει δεδηλωμένη ήδη η βούληση της κυβέρνησης να καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη. Κανένας εξωκοινοβουλευτικός υπουργός δεν έκανε χρήση της, πέραν της λανθασμένης, ξαναλέω, και ομολογημένα λανθασμένης επιλογής της κυρίας Αντωνοπούλου. Και τι έχουμε? Έχουμε παρέτηση λόγω ευθυξίας και αποδοχή της παρέτησης εκ μέρους του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ποιο είναι το θέμα τώρα? Πόσες μέρες, αναρωτιέμαι, θα περάσουν μέχρι οι φερόμενοι ως εμπλεκόμενοι στο σκάνδαλο Νοβάρτης να παρετηθούν από τα αξιώματα τα οποία φέρουν για τους ίδιους λόγους ευθυξίας? Για ποιο λόγο λοιπόν δεν παρετήσετε κι εσείς μέχρι να καθαρίσει το όνομά σας, κύριε Γεωργιάδη? Μπορείτε να απαντήσετε. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν υπάρχει προσωπικό. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Αναρωτιέμαι λοιπόν πόσες μέρες θα περάσουν. Να κάθετε ήσυχα. Δεν υπάρχει προσωπικό. Ο κύριος Μητσοτάκης να αποπέμψει από αντιπρόεδρο του κόμματός του τον κύριο Γεωργιάδη. Όχι μόνο για τους λόγους που έχουν να κάνουν με όσα σχετίζονται με το σκάνδαλο Νοβάρτης, αλλά και με κάτι παραπάνω. Για λόγους που σχετίζονται με την άθλια και απαράδεκτη συμπεριφορά του απέναντι στον Πρωθυπουργό της χώρας και για το γεγονός ότι χρησιμοποιεί μία γλώσσα την οποία προφανώς εκείνος θεωρεί απολύτως δόκιμη. Εκείνος, παρακολουθήστε το συντακτικό, ο οποίος θεωρεί απολύτως δόκιμη, με την οποία όμως απολύτως προσβάλλει όχι μόνο την ελληνική κυβέρνηση, θα έλεγα πολύ λιγότερο την ελληνική κυβέρνηση, πολύ περισσότερο την ίδια την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω αν είναι πολύ εκείνοι οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ως φιλελεύθεροι από την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που αισθάνονται χαρούμενοι, ικανοποιημένοι όταν ακούν τέτοιου τύπου τοποθετήσεις να γίνονται είτε από το βήμα της Βουλής είτε στο επίπεδο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Πόσες μέρες λοιπόν θα περάσουν μέχρι την αποπομπή? Πόσες μέρες θα περάσουν, αναρωτιέμαι, μέχρι να αναγνωριστεί η πολιτική ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας για όσα συνέβησαν στο χώρο του φαρμάκου από το 2000 μέχρι το 2010 και από το 2010 μέχρι το 2015. Αν θυμάμαι καλά, στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία ήταν από το 2004 μέχρι το 2009 και από το 2011 μέχρι το 2015.
Έχει λοιπόν ευθύνη η Νέα Δημοκρατία για τον τρόπο με τον οποίο έγινε η διαχείριση των τιμών του φαρμάκου όλα αυτά τα 10 χρόνια στα οποία βρισκόταν στην κυβέρνηση? Ναι ή όχι? Αυτά είναι τα μεγάλα πολιτικά ερωτήματα. Μου κάνει λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρήκε το ξένος να έρθει εδώ να καταγγείλει τη σημερινή κυβέρνηση για ηθικό έλλειμμα, όταν κρύβατε λίστες και στικάκια στα συρτάρια των Υπουργείων σας. Έχετε δάνεια 200 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυρία Αντωνοπούλου τις 12.000 θα τις επιστρέψει. Εσείς θα τα επιστρέψετε τα 200 εκατομμύρια που πήρατε από τις τράπεζες? Αυτά είναι τα μεγάλα ερωτήματα. Όταν πρωταγωνιστήσατε σε κάθε μικρό και μεγάλο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να δώσετε λογαριασμό, σκευωρία, κουκουλοφόροι, πολιτικές διώξεις, απόπειρα εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων, από ποιον? Από την ελληνική δικαιοσύνη, από Έλληνες δικαστές, να το πείτε, να έχετε το σθένος όπως ο κύριος Σαμαράς. Όπως ο κύριος Σαμαράς κατέθεσε μήνυση εναντίον εισαγγελικών λειτουργών, να βγείτε και να καταγγείλετε επί προσωπικού, λέγοντας συγκεκριμένα ονόματα, ποιοι είναι οι εισαγγελικοί λειτουργοί οι οποίοι τελούν εν συμπαιγνία με την ελληνική κυβέρνηση. Έχετε το σθένος. Έχετε το σθένος. Βγείτε και ξαναπείτε το, κύριε Βορύδη, σας προκαλώ ευθέως, αλλά με ονόματα, κύριε Βορύδη. Με ονόματα εσείς. Να το πείτε, με ονόματα. Αντιεισαγγελής του Αρείου Πάγου, εισαγγελής του Αρείου Πάγου, εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, αντιεισαγγελής εφετών. Θέλω, σας προκαλώ, κύριε Βορύδη, ευθέως να πείτε τα ονόματα. Λοιπόν, εσείς τα είπατε. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει τις μηνύσεις. Λοιπόν, τώρα, για να τελειώνουμε με το αστείο. Σε ό,τι αφορά τώρα για την ασφάλεια, επειδή μου τέθηκε και συγκεκριμένο ερώτημα, τα υπόλοιπα για την παιδεία θα τα πει ο κύριος Γαβρόγλου. Η ευαισθησία για την ασφάλεια της Νέας Δημοκρατίας και του Προέδρου της και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης είναι à la carte. Ξέρετε πόσες επιθέσεις έχει δεχθεί η οικία του κυρίου Φλαμπουράρη τον τελευταίο 1,5 τα τελευταία 2 χρόνια? Ενώ εμείς δεν τις έχουμε καταδικάσει. Λοιπόν, ξέρετε πόσες φορές έχουν γίνει στόχος στελέχη μέλη της ελληνικής κυβέρνησης? Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι να συμψηφίζουμε τις επιθέσεις και αν αυτός ο οποίος δέχεται την επίθεση είναι από την τάδε παράταξη, τη δίνα παράταξη, τη δική μας ή τη δική σας. Το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται το πρόβλημα. Και το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με την λογική την οποία είχε επιλέξει να το αντιμετωπίζει η Νέα Δημοκρατία την περίοδο 2012-2015, με τη γενικευμένη καταστολή, με τις συλλήψεις στο σωρό. Αντιθέτως, με τον τρόπο αυτό, το μόνο το οποίο κάνατε είναι να εντείνετε το πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία και ειδικά στην Αθήνα. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε το πρόβλημα είναι με επαγγελματισμό, είναι με σοβαρότητα, είναι με υπευθυνότητα. Και αυτό ακριβώς κάνει σήμερα η ελληνική αστυνομία. Αυτό ακριβώς κάνει σήμερα η ελληνική αστυνομία και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που έχουμε και συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα στην βελτίωση των όρων και των συνθήκων ασφάλειας τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ευχαριστώ πολύ.